Πολύ νεκρή επίθεση σε σιητικό τέμενο στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν. Βομβιστής αυτοκτονίας ενεργοποίησε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος μέσα στο κατάμεστο τέμενος Μπακίρου Λουλούμ στα δυτικά προάστια της Καμπούλ. Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει προς το παρόν την ευθύνη. Οι Ταλιμπάν έσπευσαν να διαχωρίσουν τη θέση τους. Από την επίθεση έγιναν μάρτυρες 27 πολίτες και 35 ακόμα τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, αναφέρει επικεφαλής της αστυνομίας. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και παιδιά. Εγκληματική πράξη εναντίον αθώων πολιτών και εναντίον του Ισλάμ, χαρακτήρισε το χτύπημα ο αντιπρόεδρος του Αφγανιστάν, Αμπντουλά Αμπντουλά, και κάλεσε τους πολίτες να μην επιτρέψουν το διχασμό. Έχουμε δεχτεί δεκάδες τραυματίες στο νοσοκομείο. Τους παρέχουμε την καλύτερη δυνατή θεραπεία. 8 από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Οι υπόλοιποι φέρουν ελαφρότερα τραύματα, δήλωσε επικεφαλής ιατρικής κλινικής στην Καμπούλ. Είναι η τρίτη επίθεση με στόχο τη μειονότητα των Σιητών στο Αφγανιστάν τους τελευταίους μήνες. Οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους έχουν αναλάβει την ευθύνη για τα δύο προηγούμενα αιματηρά χτυπήματα, τον Ιούλιο με 80 νεκρούς και τον περασμένο μήνα με 14 θύματα.